Μην εκπλαγείτε αν αύριο Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτος υπογράψουν με την Τουρκία και μας εξαφανίσουν. Ήταν η αποκάλυψη βόμβα διαστόματος του γεωπολιτικού αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη στην εκπομπή Αντιθέσεις και στο Γιώργο Σαχίνη. Με τον ίδιο να φέρνει στο φως μια άλλη πτυχή της τουρκικής προκλητικότητας και του Προέδρου Ερντογάν που έρχεται να βάλει φωτιά στη γεωπολιτική σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σενάριο το οποίο πατάει, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, στα πρότυπα του τουρκολιβικού μνημονίου. Παρά μην εκπλαγείτε αν δείτε αύριο το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και μεθαύριο την Αίγυπτο να υπογράφουν με την Τουρκία και να εξαφανίζουν την Κύπρο και να εξαφανίζουν στην ουσία και την Ελλάδα. Εδώ είναι ο χάρτης με το Ισραήλ και με την Λιβύη, αυτό παρουσιάζουν τώρα. Δεν παρουσιάζουν με την Αίγυπτο γιατί υπάρχει, ξέρετε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, θεωρούν το Σίσι εχθρό. Όμως παρόλα αυτά στέλνουν μηνύματα, διαβάζω στον τουρκικό τύπο, στέλνουν μηνύματα και στην Αίγυπτο για να καταστήσουν στην ουσία την Ανατολική Μεσόγειο μια τουρκική λίμνη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εδώ λοιπόν, τι βλέπουμε. Ο στόχος της Τουρκίας, διακηρυγμένος στόχος είναι ο εξής. Να παρουσιάζουν ως μοντέλο το τουρκολιβικό μνημόνιο, να παρουσιάζουν ότι η Λιβύη κέρδισε με το τουρκολιβικό μνημόνιο από την Ελλάδα περίπου 43.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, να το δούμε μετά. Να το δούμε. Και έτσι, παρουσιάζοντας αυτό το μοντέλο. Αυτό το προτείνουν στους Παλαιστινίους. Παρουσιάζοντας αυτό το μοντέλο, προσπαθούν να πείσουν το Ισραήλ τώρα και σε δεύτερη φάση την Αίγυπτο, όταν θα λυθεί το πρόβλημα με τον Σίσι, να υπογράψουν με την Τουρκία με βάση τις αρχές που ίσχυσαν για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εδώ λοιπόν είναι. Ήταν με την Παλαιστίνη. Εδώ είναι τα 39.000 χιλιόμετρα που κέρδισε η Λιβύη. Λένε λοιπόν στην Αίγυπτο, εάν υπογράψεις με εμάς, μόνον από την Ελλάδα θα κερδίσεις 15.000 χιλιόμετρα. Θα κερδίσεις και άλλα από την Κύπρο στη συνέχεια, θα δούμε στο επόμενο χάρτη. Για πάμε. Και εδώ λένε στο Ισραήλ ότι όλα αυτά που έδωσες τώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία θα τα πάρεις πίσω, τα δίνουμε εμείς. Δηλαδή δίνουν τα ξένα χωράφια στο Ισραήλ. Και μάλιστα βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις. Στο ρόλο της Ελλάδας και στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει σε ένα ναρκοθετημένο πεδίο στη Μεσόγειο, αναφέρθηκε όμως και ο αναλυτής Κώστας Βενιζέλος από την Κύπρο. Όπως είπε, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, κάτι το οποίο ουδέποτε προχώρησε και παρά το στρατηγικό περιθώριο που άφησε η Τουρκία. Έκανε λόγο όμως για κίνηση αυτοχειρίας από τώρα και στο εξής, σε περίπτωση δηλαδή που η Ελλάδα αποφασίσει να συνάψει τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Γεγονός που θα έφερνε σε πρώτο πλάνο το δυσμενέστερο σενάριο, αυτό της επίσημης αμφισβήτησης όχι μόνο για το Καστελλόριζο, αλλά και για την Κύπρο. Εάν προχωρήσει η Ελλάδα σε μια τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Για πείτε το μας, γιατί έχετε την εμπειρία. Όχι μία οριοθέτηση Κυπριακής Δημοκρατίας μόνο. Για πείτε το μας αυτό εσείς. Εάν λοιπόν προχωρήσει σε μια τμηματική, ουσιαστικά αποκόπτει την Κύπρο από την Ελλάδα, είναι το ένα. Και δεύτερο, επιβεβαιώνει αυτό που η Τουρκία μάχεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με το Καστελλόριζο. Δηλαδή, ουσιαστικά αποδέχεται την αμφισβήτηση, την τουρκική αμφισβήτηση για το Καστελλόριζο. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κίνησης. Θεωρώ εγώ ότι θα είναι μια κίνηση, ας με επιτραπεί να πω, μπορεί να φανεί υπερβολικό, αυτοχειρίας. Ο ρόλος δυστυχώς και των διεθνολόγων και του διεθνούς δικαίου τελευταία ναι. είναι να ξεχάσουμε την εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Που είναι ενιαία. Κύριε Σαχίνη. Μην ξεχνάμε ότι το Καστελλόριζο στην ελληνική πολιτεία και δεν μπορούν να το πάρουν. Παρά μόνο εάν νοσεύσουν το όλο σύστημα με δήθεν ότι δεν ανήκει σε συστάδα ή είναι εκτός. Πώς θα χάσουμε μέρος της εδαφικής μας ακεραιότητας. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν.